πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο γυμνάσιο, στο σχολείο, στο δημοτικό, μετά από δύο χρόνια ως δήμαρχος. Το κάνουμε σήμερα, εγώ λέω καλή ώρα παρά ποτέ, όμως αυτό δεν είναι ούτε δικαιολογία ούτε ενάλωθη. Μέσα στην προσπάθεια των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ τρέξαμε και εντάξαμε ένα πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη δυσκολία, που πρόκειται μια υλικοτεχνική υποδομή, πολύ σημαντική, νέα τεχνολογία. Ο διευθυντή σα αυτά είναι θειασότη, διευθυντή τα θέματα. Παίρνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα περίπου 315.000 ευρώ. Είμαστε στη διαδικασία τη προμήθεια αυτού του προγράμματο. Δυστυχώ και εδώ η γραφειοκρατία μα πάει πάρα πολύ πίσω, διότι βάζουν περιθώρια χρονικά για το διαγωνισμό, βάζουν περιθώρια χρονικά για την εξέλιξη όλη, που μας καθυστερεί να υλοποιήσουμε ακόμη και αυτή την προμήθεια στη χρονική στιγμή της ή πάνω στην εκπαιδευτική χρονιά αυτή. Πιθανώς να μην προλάβουμε και να πάμε στη νέα, δηλαδή στη νέα χρονιά, διότι οι διαδικασίες, οι χρονικές διαδικασίες που μας βάζουν και δεν μπορούμε να τις προσπεράσουμε αυτές, αν πάνε όλα καλά, χρειάζονται 90 ημέρες. Στην πρωτοβάθμια ειδικά εκπαίδευση δίνουμε μια προτεραιότητα στις δυνατότητες που έχουμε ως δημοτική εκπαίδευση. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι συγκριτικά με το 9 και το 10, οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται σε εμάς έχουν περικοπεί κατά 61%. Αντιλαμβανόσαστε πόσο δραστικά έχουν περικοπεί τα οικονομικά. Σε συνδυασμό ότι μας έχουν δώσει πάνω από 15-17 αρμονές αρμοδιότητες. Έχουμε δηλαδή φοβερές δυσκολίες στα οικονομικά. Παρά τα αυτά, με μια πολύ καλή διαχείριση από τον κ. Ζαφυρίδη, από τον διευθυντή σας. Έβαλα τον κ. Ζαφυρίδη να κάνει επιστολές για να ζητά βοήθεια, χορηγίες από διάφορες εταιρείες. Να αντιμετωπίσουμε πια την προμήθεια μετρελαίωση. Και όχι κάποια τεράστια έργα, ίσα ίσα να συντηρούμε τα κλειστά σχολεία στους 5 βαθμούς. Για να μην μας πάσουν τα συστήματα δημοκρατικά. Δηλαδή σε τόσο λιγμή θέση ερχόμαστε καμιά φορά. Παρά τα αυτά όμως, με καλή συνεργασία με όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, το κρατικό προσωπικό, με εσάς όλους τους δασκάλους, τους καθηγητές, πιστεύω ότι κρατούμε σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Αλλά με τη δικιά σας βοήθεια, αντιμετωπίζουμε σε όλα τα προβλήματα που έχουμε. Εσείς, δόξα τω Θεώ, πέρυσι βάλαμε τη δεφέρμανση που μας κόστησε 9.170 ευρώ στο καινούριο οίκημα. Δεν μπορέσαμε να βάλουμε στο νοικιαγωγείο και αυτό θα το κοιτάξουμε πώς μπορούμε από την πρώτη και πέρα. Δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα θέρμανσης. Σκεφτείτε σχολεία, Παρικό, Λέχοβο. Εγώ που είμαι στο δεύτερο δημοτικό, 19 σχολεία είμαστε με πετρέλαιο. 19 σχολεία με πετρέλαιο. Οι επιχορηγήσεις, 30.000. Φυσικά κύριε Δήμαρχε, είναι η κατάσταση, δηλαδή η συγκυρία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και δύσκολη. Ελπίζουμε δηλαδή να μην προκύψει ως διαχρονικότητα, έτσι, και έχουμε προβλήματα στη συνέχεια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το σχολείο μας έχει 130 εκπαιδευτές. Έρχονται στην διδασκαλία 20 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 15-16 έχουν κύριες και ωράριο εδώ, απασχολούνται αποκλειστικά εδώ. Και οφείλω να πω ότι εμείς όσον αφορά το κόστος λειτουργίας του σχολείου θεωρούμε ότι είμαστε στο μηδέν. Δηλαδή δεν έχουμε χρήματα, κατά συνέπεια ξεκινάμε χωρίς χρήματα. Στην πορεία αν προκύψει κάποια ανάγκη διακριτικά προσπαθούμε πάντα να ρωτήσουμε αν μπορούμε να κάνουμε τον έξοδο των 20 ευρώ ή των 50 ευρώ ή και κάτι λιγότερο ακόμα. Λοιπόν, οι συνάδελφοί μου εδώ γνωρίζουν πολύ καλά και επειδή είπατε και πιο πριν ότι προσπαθούμε μέσω του εθελοντισμού να αποτύχουμε κάποια πράγματα, ξέρετε στην εκπαίδευση εμείς ο εθελοντισμός είναι πρακτική καθημερινή. Έτσι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν υφίστανται ως υποχρέωση, αλλά υφίστανται ως εθελοντισμός. Ο εκπαιδευτικός είναι ένας εθελοντής σε πάρα πολλές φάσεις της καθημερινότητας του σχολείου και εκτός του σχολείου. Εμείς εδώ σαν σχολείο καταφέραμε, αν κρίνουμε πρωτού 1,5 χρόνο πώς ήταν η κατάσταση, καταφέραμε και δικτυώσαμε το σχολείο. Το περάσαμε, δηλαδή δικτυώσαμε όσον αφορά τη χρήση του ίντερνετ
και των υπολογιστών μεταξύ τους. Καταφέραμε και το κάνουμε αυτό, φυσικά με κάποια χρήματα απ' έξω. Προσωπικά εγώ και στην πρώτερη μου διαδρομή ως διευθυντής, είχα φροντίσει σε αυτό το θέμα έτσι ώστε να δημιουργήσω κάποιες σχέσεις με κάποιες εταιρείες έτσι ώστε να χρηματοδοτούμε. Και εντελώς εκθετικά, ας πούμε, θέλω να πω ότι στο Λέχοβο που ήμουνα είχαν έρθει 5.000 λίτρα από χορηγό σε μια δύσκολη συγκυρία αρχές τον Ιανουάριο του 2019. Δηλαδή, επειδή ακούω το τελευταίο ότι φαίνεται ότι πρέπει. Εμείς δεν θεωρούμε, δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ευτυχείς. Ναι, είμαστε όντως τυχεροί, αλλά ευτυχείς όχι, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να έχουν τη θέρμανση που έχουμε εμείς. Αλλά και σε αυτό να ξέρετε ότι κάνουμε και εκεί οικονομία. Δεν είναι. Ναι. Και εκεί κάνουμε οικονομία. Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε φυσικά για το πρόγραμμα το οποίο τελικά το ΕΣΠΑ αυτή την επένδυση που μπορεί να έρθει πολύ καλός εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει στο έργο μας εδώ. Και να ξέρετε ότι καταλαβαίνουμε τις συγκυρίες, καταλαβαίνουμε ότι είστε και δίκαιοι στη μοιρασιά αυτών των ελαχίστων ποσών που είναι στη διάθεση ας πούμε, του Δήμου έτσι ώστε να τα δαπανίσει για τα σχολεία. Πιστεύουμε ότι θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος ο δικός σας ως Δήμος, γιατί θεωρούμε ότι ανήκουμε σε εσάς. Έτσι αλλάζει το μοντέλο πλέον διαχείρισης των σχολείων από όλους τους τομείς και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Είμαστε φιλόδοξοι, πάντα έχουμε τη διάθεση να κάνουμε το καλύτερο σχολείο στην Ελλάδα ή και στον κόσμο. Είναι ουτοπία, αλλά για μας είναι μια διάθεση. Ναι. Είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε. Μία μας θεσμή με τον κύριο Ζαφυρίδη, παρότι ήταν κάπως τεταμένο. Φιδωλός είναι, φιδωλός θα πάω. Ού καλά μας. Και να σας εκφράσω τις ανησυχίες μου ως εκπρόσωπος του Συλλόγου. Για δύο βασικότερα θέματα, το ένα που δίνει τον έφερο διευθυντής και είναι οι τουαλέτες του παλαιού κτίριου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να επιβαρύνουν τη λειτουργία του καινούργου, στις τουαλέτες του καινούργου, θα ήταν κρίμα να εμφανιστεί κάποιο κρούσμα κάποιες ασθένειες. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν από εμάς. Επίσης, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στον περίγυρο του σχολείου, γιατί αν βρεθείτε εδώ πέρα κατά τις 8 η ώρα που σε μια μέρα βροχερή, θα διαπιστώσετε ότι από τύχη δεν έχουμε κάποιο ατύχημα. Γιατί σε ένα μικρό στενόδρομο θα πρέπει να πει το λεωφορείο και ο κάθε γονέας ο οποίος φέρνει με το αυτοκίνητο του τα παιδιά στην πόρτα του σχολείου. Το βιντεό είναι εδώ. Και θα ήθελα να σας χαιρετήσει λίγο έτσι, να σας δει πόσο καλά παιδιά είστε. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αγαπητά παιδιά, χαίρομαι που σήμερα είμαι στο σχολείο σας. Προηγουμένως τα είπαμε με τους δασκάλους σας. Μου είπαν τα καλύτερα λόγια για εσάς, ότι είσαστε φρόνιμοι, υπάκουοι. Και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε κι εσείς, ότι ως Δημοτική Αρχή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για εσάς, να είσαστε σε ένα καλό περιβάλλον. Γι' αυτό όμως πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Πρέπει το περιβάλλον αυτό να το συντηρείτε καθαρό, να το προσέχετε, να μην κάνετε δηλιοφορές, να μην χαλάτε τα θρανία σας, τους τοίχους, όλα αυτά πρέπει να τα προσέχετε κι εσείς. Εσείς εδώ ζείτε, εσείς πρέπει να διατηρήσετε το περιβάλλον το καλό. Επιπλέον θέλω να σας πω ως συμβουλή ότι πρέπει να ακούτε τους δασκάλους σας, να διαβάζετε, να είστε μελετηροί, διότι ό,τι μάθετε σήμερα, τα επόμενα χρόνια δεν θα μπορέσετε να το μάθετε. Και ό,τι μάθετε σήμερα, να ξέρετε ότι θα είναι ένα εφόδιο για τα επόμενα βήματά σας, για την επόμενη ζωή σας, για να έχετε καλύτερους τρόπους ζωής. Άρα χρειάζεται να ακούτε τους δασκάλους σας που φροντίζουν να μάθετε περισσότερα πράγματα, να τους ακούτε και να τους σεβόσαστε προπάντων. Βέβαια, για όλα αυτά χρειάζεται μία καλή συνεργασία. Και εμείς από την πλευρά μας σήμερα ανακοινώσαμε στους δασκάλους σας ότι θα έχετε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή θα έχετε computers, θα έχετε άλλα ηλεκτρονικά μέσα τεχνολογίας που μέσω αυτών θα μάθετε περισσότερα πράγματα από τους δασκάλους σας. Η μαμά μου είχε δει στις ειδήσεις ότι θα μοιράζουν στα σχολεία γάλα. Τι ηλεκτρονικά είναι?
Εννοούμε διαδραστικούς πίνακες, κομπιούτερς, προτζέκτορες, ακουστικά, ό,τι χρειάζονται, οπτικά, CD, διάφορα τέτοια θέματα. Δεν ξέρω αν έχετε τώρα, όλες οι τάξεις θα έχουν σίγουρα. Θα θέλω να έχει θέσεις για ποδήλατα εδώ έξω. Δηλαδή. Μία μπάλα θέλεις. Μες στην τάξη μας έχουμε, κάτω έχει τρύπες. Τι τρύπες. Ποντίκια βγαίνουν δηλαδή. Όχι. Τι. Τρύπες. Θα το φτιάξω. Πιστεύω ότι αν και θα βάζω και έπαιξε στην υπέρση.